Μια σύνοδος ομιλία που θα γίνει ανήμερα της επίσκεψης της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα μας. Ήδη η Ρομπέρτα Μετζόλα, με δηλώσεις της το Σαββατοκύριακο, έδωσε νέες διαστάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, χαρακτηρίζοντας ως πολλά υποσχόμενες τις δικές μας ανακαλύψεις. Η Υπουργός Ενέργειας, λοιπόν, πάει στις Βρυξέλλες με σκοπό να παρουσιάσει συγκεκριμένο πλάνο για τη συνδρομή της Κύπρου στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Θα το πράξει τόσο στη Σύνοδο, όσο και σε κατηδίαν συνάντηση που ζήτησε να έχει με την αρμόδιο Επίτροπο, Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας. Και θα παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία και χάρτες, σαν και αυτό που θα δούμε και εμείς. Πάμε να το ξεδιπλώσουμε, Χριστόφορε, να το δουν και οι τηλεθεατές μαζί μας. Με κίτρινο χρώμα θα δούμε τα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα της Κύπρου, το 12 η Αφροδίτη, δυναμικότητα 4,7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και ορίζοντας χρονικός ορίζοντας εμπορικής εκμετάλλευσης, το 26 με 27, με πολλές βεβαίως καθυστερήσεις. Στο 10 είναι το μεγαλύτερο μας κοιτάσμα, ο Γλαύκος, 5 με 8 TCF. Και στο 6 αριστερά βλέπουμε την τελευταία μας ανακάλυψη, την πιο πρόσφατη, ο Κρόνος με 2,5 TCF φυσικού αερίου. Και απέναντι η Καλυψό, γνωρίζουμε ότι η Καλυψό έχει φυσικό αέριο, είναι καλής ποιότητας, όμως δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς ποσότητες για την ώρα. Βλέπουμε από το χαρτί ότι υπάρχει μια περιοχή ιδιαίτερης γεωλογικής σημασίας. Είναι αυτή η ζώνη στα οικόπεδα 6, 10 και 11 και βλέπουμε με μοβ χρώμα τώρα άλλους στόχους που έχουν σημαδέψει οι εταιρείες και έχουν μπει στα πλάνα τους για τους επόμενους μήνες, όπως είναι ο Νησίφορος. Αν υπολογίσουμε μόνο τα επιβεβαιωμένα, τα χειροπιαστά, θα δούμε ότι η δυνητική δυναμικότητα της Κύπρου σε φυσικό αέριο ανέρχεται μιλία στα 12 με 15 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Με βάση αυτό, η Κύπρος, η Λευκωσία, θα ζητήσει να υπάρξει ένα νέο πλάνο διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργασίες, συνέργειες ανάμεσα στις εταιρείες και βεβαίως ανοίγει ξανά το πλάνο για τη δημιουργία πλωτού τερματικού υγροποίησης στη χώρα μας. Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτό το νούμερο. Έχει τεράστια σημασία ότι χρειαζόμαστε και άλλες ανακαλύψεις και γι' αυτό το επόμενο εξάμεινο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και καθοριστικό σε γεωτρητικό επίπεδο. Όμως για να γίνει απολύτως κατανοητό τι ακριβώς είναι αυτό το νούμερο, θα το συγκρίνουμε με τα δύο μεγαλύτερα κοιτάσματα της γειτονιάς μας, το Αιγυπτιακό ΖΟΡ και το Ισραηλινό Λεβιάθαν. Και έλα εδώ, μιλάει, για να δεις, 30 TCF το ΖΟΡ και 22 TCF το Λεβιάθαν. Από τα δύο κλείνοντας, πρέπει να σου πω ότι πρέπει να πάρουμε παραδείγματα ως προς την ταχύτητα με την οποία έγινε η εμπορική εκμετάλλευση. Μόλις 2,5 χρόνια από την ανακάλυψη, το ΖΟΡ έβγαλε φυσικό αέριο και εμείς ακόμη παλεύουμε για την Αφροδίτη.